Στο πλευρό της Κύπρου, στη μάχη ενάντια στον κορονοϊό, βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η πρέσβυρα Τζούντιθ Κάρπερ επισκέφθηκε το πρωί το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και παρέδωσε προστατευτικό εξοπλισμό για το προσωπικό του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. And we are making these donations because of how we value our relationship with the Republic of Cyprus. And Nicosia General Hospital has been one of the front line, so to speak, in battling the coronavirus, and we're just very proud to partner with them and support their efforts. It is a common goal to combat this disease, and it is very important for our health professionals to be fully protected. Πρόκειται για τη δεύτερη από τις τέσσερις παρτίδες αναλώσιμων υλικών και εξοπλισμού που προσφέρει η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Κυπριακή Δημοκρατία και περιλαμβάνει περισσότερες από 4.000 μάσκες και 12.000 ειδικά προστατευτικά γιαγιά.